Καλημέρα κύριε Καρθανσόπουλε. Καλή σας μέρα κύριε Τσιμά. Είχατε στην πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή, είχατε τηρήσει μια στάση επιφυλακτική, είχατε δηλώσει παρόν. Αλλά καταλαβαίνω ότι τελικά δεν θα ψηφίσετε την τροπολογία. Ναι, ακριβώς, και το παρόν αυτό σημαίνει, δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία. Γιατί δεν θα την ψηφίσουμε την τροπολογία? Γιατί βεβαίως αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτή τη σταδιακή μείωση της όποιας προστασίας, της μικρής προστασίας που παρήχε ο νόμος Κατσέλη. Αυτό το έργο το είχαμε δει σταδιακά και με τις αναθεωρήσεις του νόμου Κατσέλη και με τα μέτρα που έπαιρνε η κυβέρνηση ταυτόχρονα να επισπευστούν οι πληστηριασμοί, ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός, το αδίκημα του ιδιώνυμου. Και από αυτή την άποψη έχουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή όλο και λιγότεροι μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Έχετε έναν υπολογισμό όταν λέτε λιγότεροι πόσοι μπορεί αυτή τη στιγμή να υποφεληθούν στο καινούριο πλαίσιο εφόσον ψηφιστεί όπως το ξέρουμε? Είπαμε και χθες στη Βουλή ότι τα όποια μεγέθη δίνονται είναι μεγέθη τα οποία είναι στο περίπου. Ναι, είναι, και το λέμε αυτό. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά όροι οι οποίοι πρέπει να εκπληρώνονται. Όλοι οι όροι. Και από αυτή την άποψη κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσοι εκπληρώνουν το σύνολο των 5 όρων που πρέπει κάποιος να έχει για να ενταχθεί στη ρύθμιση. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει μέσα και το ζήτημα του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου που πάει σε ένα βάθος πενταετίας πίσω. Εσείς καταθέσατε μια τροπολογία, καταθέσατε δηλαδή μια πρόταση την οποία η κυβέρνηση δεν δέχτηκε. Εσείς τι ζητήσατε, τι προτείνατε? Κοιτάξτε, το ζήτημα το βασικό κύριε Τσιμά είναι το εξής. Εδώ έχουμε μια απαξίωση. Μια απαξίωση της ακίνητης περιουσίας τα χρόνια της κρίσης. Έχει μειωθεί η αξία. Και βέβαια έχει μειωθεί και η αξία των δανείων, οι οποίες διακράτουν οι τράπεζες. Το θέμα είναι αυτή τη μείωση, ποιος θα την πληρώσει? Θα την πληρώσει ακόμη μια φορά η λαϊκή οικογένεια, η οποία με κόπους και θυσίες προσπάθησε να χτίσει ένα σπίτι? Εμείς λέμε όχι. Δεν πρέπει δηλαδή στο όνομα της διασφάλισης της κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών να κρυθούν για ακόμη μια φορά τα υπερχρεωμένα λαϊκά οικογενειακά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να σφίξουν ακόμη περισσότερο το ζωνάρι. Γιατί αυτό το οποίο κάνει η συγκεκριμένη τροπολογία δεν είναι τόσο την προστασία, όσο εξαναγκάζει τον άλλον να πάει στην τράπεζα και να τακτοποιήσει το δάνειό του. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Φύγει δηλαδή όλο και περισσότερο τη θηλιά. Και από αυτήν την άποψη, εμείς αυτό το οποίο είπαμε και το έχουμε καθαρά και χθες. Στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει, εμείς λέμε ότι πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες. Ο κύριος Δραγασάκης σας απάντησε ότι δεν υπάρχουν οι τράπεζες. Αν πληρώσουν οι τράπεζες, θα πληρώσει το τέλος ο φορολογούμενος, γιατί το κράτος πρέπει να τις επιδοτήσει. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική, άμα ακολουθήσουμε αυτή τη λογική του κύριου Δραγασάκη, τότε θα πρέπει ο εργαζόμενος να κάνει μια σειρά θυσίες για να διατηρήσει τη θέση εργασία του και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Εμείς λέμε αυτή η λογική οδηγεί σε αδιέξοδο για τη λαϊκή οικογένεια και προσθέτει όλο και περισσότερα προβλήματα αντί να την ανακουφίζει. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πιο νήσιο. Και εμείς παίρνουμε ξεκάθαρη στάση ότι είμαστε με τα λαϊκά στρώματα και δεν μπορούμε να βάλουμε τα δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Επί τη ουσία, η τροπολογία αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των τράπεζων, εμείς λέμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουν να χάσουν τίποτα οι τράπεζες με το δοσμένο πλαίσιο, γι' αυτό και το στηρίζουμε. Τώρα, ξέρετε την ένσταση είναι ότι οι τράπεζες έχουν φορτωθεί, έχουν απάνω τους ένα τεράστιο φορτίο κόκκινων δανείων που δεν εξυπηρετούνται και που όσο έχουν αυτό το βάρος δεν μπορούν να λειτουργήσουν και συνεπώς δεν μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία. Δεν μπορούμε να πω όμως με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για παράδειγμα, τα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν διασφάλιση ακίνητης περιουσίας, το βαθμό που έχουν, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και τα επιχειρηματικά δάνεια, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και το οποίο αυτό δεν αγγίζεται και το οποίο δεν έχουν καμία διασφάλιση. Και αντίθετα, οι όποιες ρυθμίσεις γίνονται, να σας θυμίσω την περίπτωση Μαρινόπουλου, που χρεοκόπησε και εξαγοράστηκε, η ρύθμιση που έγινε και τα τεράστια δάνεια τα οποία είχε. Από αυτή λοιπόν την άποψη, δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, εμείς λέμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολύ περισσότερο. Που και η ρύθμιση αυτή να περάσει, οι τράπεζες έχουν διασφαλιστεί για 25 χρόνια ότι θα πάρουν δύο φορές πίσω το κεφάλαιο το αρχικό με το επιτόκιο το οποίο βάζουν. Γιατί εκεί βγαίνει περίπου. Τώρα, αν το δούμε λίγο πολιτικά το θέμα, η κυβέρνηση ξεκίνησε με δηλώσεις ότι θα το κάνει μονομερός, ότι ενδιαφέρεται για την προστασία της λαϊκής πρώτης κατοικίας, ότι δεν θα ακούσει τους δανειστές. Στη συνέχεια είδαμε να κάνει μια σειρά από αλλαγές και υποχωρήσεις προσπαθώντας να τα βρει, να βρει ένα αποδεκτό σημείο. Και οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν τελειώσει ακόμη αυτές οι υποχωρήσεις.
μέχρι να υλοποιηθεί και να. Α, και μετά την ψηφοφορία, μετά την ψήφιση δηλαδή. Δεν αποκλείται να έχουμε και άλλες τροποποιήσεις αυτής της κατάστασης. Φάνηκε ήδη χθες με τις δύο τροπολογίες που έγιναν, που μειώθηκε το ύψος των δανείων για τα, επαγγελματικά δάνεια, και δεύτερον, που στη θέση της εμπορικής αξίας μπήκε η αρχική εμπορική αξία, που είναι εμπορική αξία πριν από 5 ή και πριν από 10 χρόνια, και η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου. Άρα, αν κάνουμε, ας πούμε, την αποτύπωση, την πολιτική αυτού που, του θέματος. Εμείς θα λέγαμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο ισχυριζόταν η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας, ότι τελείωσε η επιτροπή και η εποπτεία, αποδείχθηκε ένα αστιάκι, θα το λέγαμε. Δεν έχει καμία βάση με την πραγματικότητα, γιατί η εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δανειστές συνολικότερα θα συνεχίσει να υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να καλύπτονται οι στόχοι τους οποίους έχουν θέσει με την ολοκλήρωση, την τυπική ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου για τα πρωτογενή πλονάσματα. Ναι. Και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ναι, αυτό πάρει χρόνια. Θα πάρει χρόνια. Μάλλον είναι ένα έργο για χρόνια. Ναι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξει η κατάσταση. Ναι. Και εμείς. Ευχαριστώ, κύριε Καθανασόπουλε. Καλημέρα. Καλά, καλή σας ημέρα.